Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Χαίρετε εσείς που ενδιαφέρεστε για τα θέματα αυτά και εννοώ η χαρά σας να είναι μεγάλη. Γιατί? Γιατί είμαστε κοντά σε αυτό να μου φτιάξει τον κόσμο, στον Κύριο. Και αν κανείς είναι κοντά στον Κύριο, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να χαίρεται, να έχει χαρά. Εν αρχή είναι ο λόγος. Μια πρόταση, μια φράση που σημαίνει πως απ' αρχής υπήρχε ο λόγος. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο λόγος? Εξηγεί ο Ιωάννης στην πρώτη σελίδα που γράφει στο Ευαγγέλιο του. Θεολόγος λέγεται ο Ιωάννης. Γιατί λέγεται Θεολόγος? Διότι η αρχή του Ευαγγελίου του αρχίζει από το «εν αρχή είναι ο Λόγος». Αυτό τον κάνει Θεό Λόγο και Θεός είναι ο Λόγος. Ξέρετε ότι Λόγος με κεφαλαίο δεν είναι ο κοινός λόγος, αυτός που λέμε η ομιλία ή αυτός που γράφεται, ο γραπτός και ο προφορικός λόγος, που υπάρχει και ο ενδιάθετος λόγος, αυτός που δεν έχει εκφραστεί ακόμα ούτε γραπτά ούτε προφορικά. Λόγος με κεφαλαίο είναι πρόσωπο. Το εξηγούν οι θεολόγοι και το εξηγεί και ο Ιωάννης. Γιατί λέει αυτός ο λόγος είναι κοντά στο Θεό. Και μετά λέει Θεός είναι ο λόγος. Άρα, μιλάει για τον Υιό του Θεού στον ουρανό, ο οποίος είναι κοντά στον Πατέρα. Αυτό θα πει Θεός είναι ο Λόγος. Ο Λόγος είναι ο νους του Πατρός. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Υπήρχε πάντα. Γεννήθηκε, αλλά με μια μυστηριώδη γέννηση, την οποία εμείς δεν την ξέρουμε. Λέγεται μήτωρ στον ουρανό, δίχως μητέρα στον ουρανό, ότι γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, και απάτωρ στη γη, ως γνωστόν, από την Μαρία την Παρθένο, γεννήθηκε άνευ ανδρός, η Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι που πιστεύει η Ορθοδοξία. Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι τι λένε και οι λογικοί άνθρωποι, εντάξει, λένε δεν γίνεται αυτό. Πόσα πράγματα λέμε ότι δεν γίνονται και γίνονται. Η έρευνα δείχνει ότι δεν ξέρουμε πώς γίνονται. Δεν μπορεί να εξηγείται ο κόσμος. Δεν έχει βρει κανένα ερμηνεία του κόσμου σωστή. Ας μας πει πώς κινείται το ηλεκτρόνιο ο μεγάλος επιστήμονας, δεν ξέρει. Υποθέτει ότι είναι έτσι, αλλιώς λένε ότι είναι νέφος, ας είναι. Άλλοι λένε ότι είναι σωματίδιο, άλλοι λένε ότι είναι ένα είδος ενεργίας γύρω από το πρωτόνιο, τον πυρήνα, και άλλοι λένε ότι είναι σαν το φως. Επειδή όντως βγάζουν τα άτομα κάποιο φως. Εν αρχή είναι ο λόγος, λέει ο Ιωάννης, και ο λόγος είναι προς τον Πατέρα και Θεός είναι ο λόγος. Ας το διαβάσω ακριβώς όπως το λέει. Λοιπόν, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Πώς μεταφράζει? Καταρχήν της δημιουργίας υπήρχε ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός του Θεού, και γεννήθη από τον Πατέρα ως άπειρος και ζωντανός λόγος από απειροτέλειο και πάνσοφο νου. Και ο λόγος, δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, υπήρχε αχώριστος από τον Θεό και το πάντοτε πλησιέστερα προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο λόγος. Αυτή είναι η αρχή του Ιωάννη. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες αργότερα ονόμασαν τον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού, Θεολόγο. Έχουμε δύο Ιωάννες, Ιωάννης, στο Ευαγγέλιο,
τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και προφήτη, μέγα προφήτη της ερήμου, αλλά έχουμε και Ιωάννη τον μαθητή του Ιησού, ο οποίος έγραψε το Ευαγγέλιο του και την Αποκάλυψη ως γνωστόν. Η Αποκάλυψη είναι ένα δυσερμήνευτο βιβλίο, αλλά όμως τόσο αληθινό όσο κανένα άλλο βιβλίο στον κόσμο. Γιατί το λέω? Διότι τόσα πράγματα από την Αποκάλυψη έχουν ήδη γίνει. Αυτά που λέει η Αποκάλυψη, αν τα σκεφτούμε καλά, φτάνει να μιλάνε ακόμα και για ατομικές βόμβες, να μιλάει για το Τσέρνομπιλ, να μιλάει για την τυπογραφία και, και την τηλεόραση και για πολλά άλλα πράγματα τα οποία τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καθόλου. Από αυτό λοιπόν βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είναι λόγος Θεού. Ο Ιωάννης εμπνευσμένος από τον Θεό, ο Θεός του είπε γράψε αυτά που θα σου πω τώρα και ο Ιωάννης τα έγραψε. Είναι καταπληκτικό να σκέφτεσαι ότι εδώ και 2000 χρόνια είναι γραμμένα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Είναι καταπληκτικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκεντρωτικά όλες οι πληροφορίες που έχουμε από τους προφήτες, από τους αρχαίους Έλληνες και από τους σύγχρονους του Χριστού, όπως είναι οι Ευαγγελιστές, κάνουν ένα πράγμα το οποίο ο Ντοστογεύσκη το είπε, ένα αριστούργημα λέει, λογοτεχνικό αριστούργημα και αληθινό, πραγματικό, οντοειδές πράγμα, δηλαδή κάτι που είναι αληθινό, που δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο και από κανένα. Και τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται μύστης της συγγραφής, των ιστορημάτων και των απόψεων, τις οποίες μέσα στα ιστορήματά του περνάει ο ίδιος ο Δοστογεύσκης. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν και μας δείχνουν τη μεγαλοπρέπεια αυτών των πραγμάτων, πόσο μεγάλα που ξεπερνάνε το νου του ανθρώπου και λες πώς είναι αυτά τα πράγματα έτσι, πώς γεννήθηκαν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή τόσο προσιτά προς τον κοινό νου, αλλά πρέπει κανείς να κάνει μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται και πίστη για να βοηθηθεί να πιστέψει αυτά τα πράγματα. Να δει δηλαδή τι πράγματα έχει μέσα η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη, οι προφητείες και ιδίως η Αποκάλυψη, αλλά και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο θεωρείται πρωτοπόρο, γιατί ο Ιωάννης λέει αρχίζει από πάνω και κατεβαίνει προς τα κάτω. Εν αρχήν ο λόγος από το Θεό αρχίζει και πηγαίνει στους ανθρώπους. Ενώ οι άλλοι αρχίζουν από τη γέννηση περίπου του Χριστού, αυτός αρχίζει από την προϊστορία της γεννήσεως του Χριστού. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε τι θα πει γέννηση και τι θα πει προύπαρξη ενός προσώπου που έρχεται στον κόσμο και υπάρχει μαζί με τον Θεό Πατέρα και είναι Θεός μαζί με τον Θεό. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, για να διδάξει τα του Θεού και τα των ανθρώπων. Τι δηλαδή θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέγεται και Λόγος του Θεού, με κεφαλαίο Λόγος. Μερικοί ηθοποιοί παλιότερα έλεγαν, έχω ακούσει από 2-3 τουλάχιστον, ότι ο Λόγος είναι η τραγωδία. Είναι Λόγος λέει. Ναι, αλλά αυτός ο Λόγος είναι ανθρώπινος. Τι είναι η διαφορά? Και δεν γράφεται με κεφαλαίο.
Εδώ ο Ιωάννης δεν εννοεί το λόγο τον προφορικό, εννοεί το πρόσωπο. Και αυτό γίνεται καθαρό από την πρώτη σελίδα του Ιωάννη που λέει ότι αυτός ήταν το φως των ανθρώπων. Ποιος? Ο ίν αυτός που προϋπήρχε. Και ο ίδιος ο Χριστός θα πει αργότερα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στον έκπληκτο Ιωάννη μέσα στη σπηλιά της Αποκαλύψεως, εγώ είμαι ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Αυτός που προϋπήρχα, αυτός που είμαι τώρα και αυτός που θα ξανάρθω πάλι να κρίνω ζώντες και νεκρούς. Και μπροστά του θα γονατίσει, λέει, το γόνατο των επουρανίων, των αγγέλων, και αυτό σχηματικό γιατί οι άγγελοι δεν έχουν σώμα, των επιγείων που είναι οι άνθρωποι και των υποχθονίων που είναι οι δαίμονες και αυτοί δεν έχουν σώμα. Όμως θα κλείνουν γόνοι. Όχι σωματικό, αλλά υπακοής. Αυτό θέλει να πει όταν λέει θα κλείνουν γόνοι οι υπερουράνοι, οι επίγειοι και οι υπόγειοι. Ας το πούμε έτσι με απλούστερες εκφράσεις. Ο Χριστός μας έδωσε επίσης συν της άλλης το Πάτερ ημών. Για να ξέρουμε ότι έχουμε έναν πατέρα. Και είναι ο πατέρας όλων μας. Ο πατέρας του Χριστού με ειδική έννοια ως Υιός μονογενής του Θεού. Εμείς δεν είμαστε μονογενείς του Θεού, είμαστε Υιοί του Θεού, αλλά δεν έχουμε θεϊκή ιδιότητα. Έχουμε κάτι που μοιάζει με το Θεό και αυτό που λέγεται κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Είμαστε θεοειδείς εμείς οι άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε θεοί όπως ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί είναι οι θεοί, αλλά είναι και ένας Θεός. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν, γιατί δεν τα παίρνουν σαν θέσφατα και σαν σωστά πράγματα. Και πώς πείθεται ο άνθρωπος ότι αυτά είναι σωστά πράγματα, αν παρακολουθήσει όλο το Ευαγγέλιο και δει τη σοφία του Ευαγγελίου. Λίγο να είναι σοφός, καταλαβαίνει ότι τον υπερβαίνουν αυτά τα πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο. Είναι τόσο υπέροχα και τόσο μεγάλα που δεν φτάνουν στην διάνοια των ανθρώπων εύκολα. Ήρθε να μας πει ότι πολλοί ασχολείστε με τα υλικά πράγματα και αφήνετε πίσω τα πνευματικά πράγματα. Και αυτό ας το ακούσουν όλοι οι σημερινοί άνθρωποι, ας το ακούσουμε όλοι και εγώ, ότι ο Θεός θέλει την ψυχή, θέλει να θησαυρίζουμε στον ουρανό. Αντίθετα εμείς, στην πλειονότητα, θέλουμε να θησαυρίσουμε στη γη. Δεν κάνουμε κάτι για τους θησαυρούς του ουρανού, που εκεί είναι το επίγον. Εκεί είναι αυτό το οποίο μετράει για το Θεό. Για το Θεό δεν μετράνε οι περιουσίες, τα υλικά αγαθά που έχει ο καθένας. Μετράει αυτή η ψυχική και η πνευματική διάσταση του ανθρώπου, η καλοσύνη του, η αγάπη προς τους άλλους και κυρίως η αγάπη προς το Θεό. Μία είναι η μεγάλη εντολή, ή δύο όπως λένε αυτοί, διακλαδίζεται σε δύο, να αγαπάς το Θεό με όλη σου τη δύναμη, την ψυχή, το σώμα, το μυαλό, την καρδιά, το νου, και να αγαπάς και τους ανθρώπους όπως τον ίδιο τον εαυτό σου. Σε αυτά τα δύο περιέχονται και οι προφήτες και οι νόμοι και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα. Άλλωστε, ο Θεός μας έδωσε πολλά πράγματα για να μπορούμε να τον καταλαβαίνουμε. Γιατί εμείς οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε νοήμονες. Και αν δεν έχουμε νοημοσύνη, είναι επειδή δεν την εξασκούμε την νοημοσύνη. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε νοημοσύνη. Κανένας δεν είναι σαν ένα βόδι, σαν ένα ζώο, σαν ένα άλογο. Έχουμε τη σπίθα τη θεϊκή μέσα μας. Να μην το παραβλέπουμε αυτό. Και ξέρουμε το καλό και το κακό. Ναι, το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας διαφεύγει. Αφού λοιπόν ξέρουμε το καλό και το κακό, πρέπει να τασσόμεθα στην πλευρά του καλού και να διαδίδουμε το καλό
να διαδίδουμε και το Λόγο του Θεού που είναι το καλύτερο καλό από όλα τα άλλα. Να μην οργίζεστε, μας λέει ο Χριστός, να μην μοιχεύετε, να μην πορνεύετε. Αυτά για μια κοινωνία δεν είναι καταπληκτικά πράγματα αν τα κάνουμε. Δεν είναι ό,τι καλύτερο για μια κοινωνία. Μπορεί ένας να νομίζει ότι με αυτά κάνει κάτι καλό στον εαυτό του, μα ούτε στον εαυτό του κάνει καλό, ούτε και γενικά στην κοινωνία. Μας είπε να είμαστε ελεήμονες ο Χριστός. Η ελεημοσύνη είναι από τα απαραίτητα στοιχεία της χριστιανικής ζωής. Ελεήμονες στα πνευματικά, στην παρηγοριά, έλεος είναι και αυτό, και στην οικονομία, στα οικονομικά, στα υλικά αγαθά. Έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό ο Χριστός, στο να βοηθούμε τους ανθρώπους και με υλικό τρόπο. Τι λέει? Δεν επισκεφτήκατε όταν ήμουν άρρωστος. Δεν με ταΐσατε όταν πίναγα. Δεν με δώσετε να πιω όταν δίψαγα. Δεν ήρθατε στη φυλακή να με δείτε. Απαράδεκτες καταστάσεις ασπλαχνίας που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Κάποτε έλεγε ο Καντιώτης ότι τον καιρό του πολέμου, του εμφυλίου πολέμου, τον εμισούσε ένας φοβερά, ο οποίος ήταν και οπλαρχηγός, και έλεγε εγώ αυτόν θα του βγάλω τα νύχια του Καντιώτη. Το είχε μάθει ο Καντιώτης. Αλλά ο Θεός τον προφύλαξε από πολλές παγίδες του εχθρού τότε. Ήρθε η στιγμή που αυτόν τον άνθρωπο τον εκλείσαν φυλακή. Τον εγκατέλειψαν όλοι. Αρχηγός της αριστεράς κλπ. Κλπ. Δεν λέμε ονόματα γιατί δεν χρειάζεται. Και τον εβάλαν σε φυλακή. Μια σκοτεινή φυλακή, ένα κομμάτι ψωμί σαν σκυλί και ένα ποτήρι νερό την ημέρα. Κανένας δεν πήγε από τους συντρόφους του να τον δει. Κανένας. Και ο Καντιώτης είπε, όταν έμαθα ότι είναι φυλακή, θα πάω εγώ να τον δω. Και πήγε στη φυλακή. Αυτός που θα τον εσκότωνε τον Καντιώτη, μόλις τον είδε, έπιασε το χέρι και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Κανένας δεν ήρθε να με δει από τους συντρόφους μου, λέει. Με παρατήσαν όλοι. Και ήρθες εσύ, που είχα πει ότι θα σε σκοτώσω και θα σου βγάλω και τα νύχια. Λύγησε και τον αλήγιστο η αγάπη. Είδατε, εφάρμοσε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Οι άνθρωποι δεν έχουν τάση να μισούνε, αλλά παρασύρονται από τον Σατανά. Του λέει ο Σατανάς στο μυαλό να μισείς αυτόν, γιατί αυτός είναι διαφορετικός, είναι κακός, είναι το ένα και το άλλο, και ο άνθρωπος κάθεται και μισεί τον αδερφό του. Την αδερφοσύνη μεταξύ μας την έχουμε ξεχάσει. Την ελεημοσύνη την έχουμε ξεχάσει, την προσευχή την έχουμε ξεχάσει. Να προσεύχεστε, λέει ο Χριστός, για αυτούς που σας μισούν, για τους εχθρούς σας και για τους αιρετικούς ακόμα να προσεύχεστε, που είναι σκληρότεροι γιατί παρασύρουν και άλλους ανθρώπους. Ναι, με να μην τους έχετε κοντά σας, να τους έχετε χωριστά από σας αυτούς που έχουν πάθει αυτή την αρρώστια της αιρέσεως, και μετά πρώτη και δευτέρα νοθεσία, λέει ο Παύλος, να τους παρατήσεις. Να μην γίνεται πολλή συζήτηση πάνω σε αυτούς. Αγνώρισέ τους κατά κάποιο τρόπο. Γιατί μεταδίδουν το μικρόβιο της αιρέσεως, όπως τώρα οι μεγάλοι αιρετικοί αυτοί που υπάρχουν σήμερα. Τους ξέρουμε όλους που κυκλοφορούν με τα φυλάδια στον δρόμο και μας λένε ότι είναι καλύτεροι από τους Ορθόδοξους. Να συγχωρείτε ακόμα και τους εχθρούς σας και να προσεύσετε για αυτούς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Χριστός με τους 12 μαθητές που πήρε ήθελε να κάνει μια απαρχή για να αρχίσει κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει στην ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πήγαινε στην καταστροφή της. Έπρεπε οπωσδήποτε να αρχίσει να ανανύπτει. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή ο Χριστός, όταν
η ζωή του ανθρώπου ήταν χειρότερη από τη ζωή ενός σκύλου. Όταν σκότωναν τους ανθρώπους μέσα στα θέατρα, στα υποδρόμια και τους έβαζαν να μονομαχούν μέχρι θανάτου ή να τους τρώνε τα θηρία και να διασκεδάζουν. Μεγαλύτερη κατάντια από αυτή μπορείτε να φανταστείτε. Να ενθουσιάζεσαι και να πάλεσαι όταν βλέπεις ένα θηρίο να τρώει έναν άνθρωπο. Ήρθε σε αυτή την περίοδο της ζωής των ανθρώπων που δεν πήγαινε πιο κάτω. Και θα εμφανιστεί πάλι ο Χριστός όταν θα ξαναγυρίσουμε ίσως σε αυτό το στάδιο της παραφροσύνης που υπήρχε τότε. Τι να κάνουμε, μου λένε μερικοί, για να σωθούμε. Να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Να πιστεύουμε στον Χριστό και στα Ευαγγέλια, τα οποία πάνω κάτω όλοι οι Έλληνες έχουμε ακούσει κάτι για αυτά. Δεν μπορεί. Αυτά που λέω δεν είναι πρωτότυπα. Τα έχουμε ακουστά. Απλώς τα υπενθυμίζουμε. Όπως κάθε μέρα λέμε το Πάτερ ημών. Δεν σας κάνει εντύπωση. Κάθε μέρα λέμε τις ίδιες προσευχές. Δεν τις βαριόμαστε. Πάμε στην εκκλησία, όπως λέει και κάποιος άλλος, και ακούμε την ίδια παράσταση. Κάθε Κυριακή την ίδια είναι. Δεν αλλάζει. Κι όμως, τη δεχόμαστε και μας αρέσει. Την απολαμβάνουμε. Τη θέλουμε. Μας ζωοποιεί η κυριακάτικη ακολουθία. Και αν κοινωνάς κιόλας, πετάς. Αυτά δεν είναι θαύματα που συμβαίνουν σήμερα. Ξεφεύγουμε από τις ηλικές μέρημνες και πάμε 2 ώρες στην εκκλησία ή 1 ώρα μερική στην εκκλησία κάθε Κυριακή ή και κάθε άλλη ευκαιρία, εορτές ή απογεύματα. Αυτά είναι τα θαύματα στη δική μας ζωή. Αυτή είναι η σταδιακή μεταμόρφωση που ενδέχεται να έχει η ψυχή ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτό το δρόμο του Θεού. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά στους Αποστόλους για να τους δείξει τη θεότητά του. Γιατί άστραψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα έχασαν οι μαθητές. Θα μπορούσε να τους δώσει και άλλη δύναμη φωτός. Θα τους τύφλωνε. Και στον Παύλο έδωσε δύναμη φωτός και τον τύφλωσε για 3 μέρες. Γιατί το φως του Χριστού δεν είναι σαν το φως του ηλίου. Μπορεί να είναι και 1000 και 1.000.000 φορές δυνατότερο. Δεν το αντέχουν τα ανθρώπινα μάτια. Όταν θα δούμε αυτό, όσοι μπορέσουμε να το δούμε, που ευχόμαστε όλοι να το δούμε, ευχόμεθα, θα δούμε ένα άλλο φως από αυτό που ξέρουμε το ηλιακό, που είναι ασύλληπτα ομορφότερο και δυνατότερο. Και κάτι άλλο που με ρώτησε προχτές ένας φίλος, το έχουμε ξαναπεί, αλλά ας το πούμε και πάλι. Λέει, γιατί να καταδικάσουμε τον Ιούδα, αφού ο Ιούδας, λέει, βοήθησε να σταυρωθεί ο Χριστός. Και στο κάτω-κάτω λέει, ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού ο Ιούδας. Γιατί να γίνεται αυτή η τρομακτική παραξήγηση. Ο Θεός δεν βάζει τους ανθρώπους να κάνουν κακίες, ούτε να γίνονται προδότες. Οι άνθρωποι από μόνοι τους γίνονται προδότες. Τι έγινε λοιπόν με τον Ιούδα, αυτό να το καταλάβει ο φίλος, αν βλέπει την εκπομπή μας σήμερα, γιατί παρακολουθεί, λέει, τις εκπομπές. Λοιπόν, ο Θεός ήξερε τι θα γίνει, γιατί ξέρει το μέλλον. Βλέπει τις πράξεις μας και τις λέει στους προφήτες, αυτές που είναι σημαδιακές πράξεις. Τις λέει στους προφήτες και οι προφήτες τις γράφουν. Έτσι έγινε με τον Ιούδα. Ο Θεός ο ίδιος, το Άγιο Πνεύμα, πήγε στους προφήτες και είπε ότι ένας από τους μαθητές του Χριστού που θα έρθει, του Μεσσία,
γιατί το Μεσσία τον επροφητεύει όλη η Παλαιά Διαθήκη, ένας από αυτούς θα τον επροδώσει. Δεν έγραψε το όνομά του για να μην γίνει παρεξήγηση με άλλους. Είδε λοιπόν την προδοσία του Ιούδα, δεν ανάγκασε τον Ιούδα να προδώσει ο Θεός. Δεν αναγκάζει κανένα να κάνει κακό ο Θεός. Όλα τα κακά γίνονται εκ μέρους των ανθρώπων. Ο Θεός το μόνο που θέλει και αυτό που κάνουν οι Άγιοι του είναι να κάνουν το καλό. Να συντρέχουν, να συνδράμουν, να προσέχουν, να προσεύχονται, να διδάσκουν. Αυτά θέλει ο Θεός. Τα άλλα, ό,τι κακό γίνεται, δεν είναι από το Θεό. Ούτε ο Θεός δημιουργεί ανομαλίες στους ανθρώπους. Δεν δημιουργεί κακία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ο Θεός όταν τον γεννάει. Η ψυχή του ανθρώπου όταν γεννιέται είναι άγραφη, ο ίδιος τη γράφει. Γι' αυτό και δεν μπορεί να έχει κανένας δικαιολογία και να λέει ότι ο Θεός με έκανε έτσι, κακό, δολοφόνο, ομοφιλόφιλο, τρελό και οτιδήποτε. Έχεις βάλει και εσύ το χέρι σου για να γίνουν αυτά. Βέβαια, παίζει ρόλο και το σπίτι και οι προδιαγραφές και το DNA που υπάρχει στον άνθρωπο. Αλλά το περισσότερο είναι ότι αυτό που θέλει ο άνθρωπος να κάνει. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Δηλαδή, τι έγινε στο παράδεισο. Ο άνθρωπος είναι όλο δικαιολογία. Αν προσέξετε, από το πρωί μέχρι το βράδυ δικαιολογούμε τις πράξεις μας. Δεν παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Λίγοι είναι εκείνοι που το έχουν σκεφτεί και λένε δεν θα δικαιολογούμε. Θα το παραδέχουμε αυτό που έπαθα. Αυτό που κάνω, θα το δέχομαι. Έκανα κακό, θα το δεχτώ. Ναι. Είπα μια άστοχη λέξη. Ναι, πρόσβαλα, θα το δεχτώ. Λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν. Περισσότεροι λένε, μα δεν έφταιγα εγώ. Αυτό που είπε και ο Αδάμ στο Θεό, δεν έφταιγα εγώ. Η γυναίκα που μου έδωσε, λέει. Εύα, εσύ, τη λέει ο Θεός, δεν έφταιγα εγώ. Όφησε έφταιγε που με παρέσυρε. Όλα αυτά δικαιολογίες δεν είναι. Δεν είχαν μυαλό να καταλάβουν. Τι τους λέει ο Θεός και τι τους λέει ο άλλος. Γιατί πήγανε με τον άλλον. Επειδή διαστράφησαν, επειδή είχαν εγωισμό, επειδή ανέπτυξαν, ξέχασαν τις εντολές του Θεού, γιατί δεν αγαπούσαν πια τον Θεό όσο έπρεπε. Έναν άνθρωπο που τον αγαπάς, τον ακούς κιόλας. Έτσι. Η συμπάθεια αυτό είναι. Και αναγνώριση και υπακοή. Τον πατέρα και τη μάνα τους αγαπάμε και τους υπακούμε. Και αυτοί θέλουν το καλό μας βέβαια. Όσο μπορούν να ξέρουν το καλό οι άνθρωποι αυτοί. Μεταμορφώθηκε για να τους δείξει τη θεότητά του. Στο τέλος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να δείξει τη θεότητά του. Αν δεν πέθανε δεν μπορούσε να αναστηθεί. Αναγκάστηκε να πεθάνει. Με τι θάνατο? Το φρικτότερο θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο άνθρωπος έκανε το Θεό έναν κακούργο και τον κάρφωσε πάνω στο σταυρό. Πώς έκανε ο Θεός τον άνθρωπο και πώς έκανε ο άνθρωπος τον Θεό. Είναι για να κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Και αντί να έχουμε αιώνια, πώς να πω, να αισθανόμαστε την αμαρτωλότητα του ανθρώπου για αυτό που έκανε, γιατί και εμείς παίρνουμε μερίδιο αυτής της αμαρτωλότητας, έτσι. Δεν είμαστε αμέτωχοι. Η δική μας φυλή, η δική μας ράτσα έκανε αυτά που έκανε. Έχουμε ένα συλλογικό τρόπο, εκτός από τον ατομικό τρόπο, να βλέπουμε τα πράγματα. Ο Χριστός ήρθε και συγχώρεσε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος, συγχώρεσε όλη την ανθρωπότητα. Και ο Χριστός τώρα βρίσκεται στο θρόνο του Θεού, έχοντας άνθρωπο μαζί του. Ο Θεάνθρωπος είναι επάνω. Δεν αποχωρίζεται τον άνθρωπο, είναι τώρα μαζί. Θεός και άνθρωπος. Άρα ανέβασε και τον άνθρωπο πάνω. Τον έβαλε δίπλα στο Θεό, στο θρόνο, τον άνθρωπο. Ο Ιησούς είναι και άνθρωπος. Είναι δηλαδή η φύση η δική σου και η δική μου εκεί. Καταλαβαίνετε το μεγαλείο της υποθέσεως τώρα. Ότι έχουμε άνθρωπο δίπλα στη θεότητα. Μην πω και μέσα στη θεότητα. Και μην πω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του τη θεότητα. Διότι όταν κοινωνάμε τι κάνουμε, παίρνουμε τον Θεό μέσα μας.
Σε όλα αυτά τι συμβαίνει? Εκείνο που συμβαίνει είναι ένα. Το γεγονός ότι θέλουμε. Η θέληση του ανθρώπου είναι αυτή που κυβερνάει. Θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Θεό. Μπορούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε με τον Θεό. Πάλι μπορούμε. Εμείς διαλέγουμε. Ο Θεός πάντα θέλει. Ο Θεός θέλει όλους. Λέει, όλους τους ανθρώπους τους θέλω. Εις επίγνωση είναι. Να έρθουν δηλαδή σε μια επίγνωση και να καταλάβουν. Και να έρθουν κοντά μου. Να με αγαπήσουν. Να με θελήσουν. Να με υπακούσουν. Και τώρα στον άνθρωπο απόκειται, αν θέλει να πάει. Δεν είναι και τρομερό πράγμα δηλαδή να πάει. Αν ήταν ακατόρθωτο πράγμα, δεν θα το λέει ο Θεός. Αν μας έλεγε να νηστεύουμε 100 χρόνια για να πάμε εκεί, μας έλεγε να κολυμπήσουμε από εδώ μέχρι την Αμερική για να σωθούμε, αν μας έλεγε να χτυπάμε το κεφάλι μας συνέχεια στον τοίχο για να σωθούμε 15 χρόνια, δεν λέει τέτοια ο Θεός. Σύνεση θέλει, υπακοή θέλει, να είμαστε ελεήμονες, να είμαστε προσευχόμενοι. Όλοι ξέρουμε τις προσευχές, δεν τις κάνουμε. Να πούμε τουλάχιστον ένα Πάτερ ημών το βράδυ, ένα Βασιλεύ ουράνι το βράδυ και να πιστεύω πριν κοιμηθούμε. Πολλά πράγματα είναι. Τις νηστείες. Όσο μπορούμε. Δεν σου λέει να πεθάνεις από την νηστεία, να νηστεύεις, να είσαι γέρος και να νηστεύεις και να είσαι άρρωστος και να νηστεύεις. Όχι. Αλλά κάνε λίγο νηστείας. Κάνε λίγο υπακοή σε αυτό. Συγχώρεσε αυτούς που έχεις μαζί τους κάτι. Κάνε ελεημοσύνη. Είπε ότι οι πλούσιοι μπαίνουν δύσκολα στη Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε πώς μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού οι πλούσιοι? Με την ελεημοσύνη μπαίνουν. Είσαι πλούσιος, αν δεν είσαι ελεήμων, τι να σε κάνω, δηλαδή είσαι μονοφάς, μόνος θες να τα φας όλα και δεν χορταίνεις. Θες να πάρεις ένα διαμέρισμα, 2, 10, 20 διαμερίσματα, τι να τα κάνεις? Τα στερείς από άλλους? Τρως 5 μερίδες φαγητό? Όχι. Μια μερίδα φαγητό σε τρως και όπως και ο φτωχός τρώει και ο πλούσιος. Καλέσανε ένα γέροντα, λέει, να πάει οι εφοπλιστές να του κάνουν τραπέζι. Πήγε, φάγανε και του είπανε πες μας δύο λόγα γέροντα και τι τους είπε. Από το Άγιον Όρος, από τη Μονή Βατοπεδίου. Λέει, παιδιά εδώ, νόμιζα ότι επειδή είστε πλούσιοι θα φάτε, λέει, 5 μερίδες φαΐ, 6 μερίδες φαΐ, αφού είστε πλούσιοι ας πούμε και δεν έχετε πρόβλημα. Αλλά είδα ότι φάγατε τα ίδια που έφαγα κι εγώ. Λοιπόν, ένα κρεβάτι θα κοιμηθείτε, ένα ρούχο που θα φορέσετε, εντάξει, εγώ φοράω ένα παλιό ρούχο, εσύ θα φορέσετε ένα πιο καινούριο ρούχο, εντάξει. Εκεί είναι το θέμα. Τι τα κάνετε τόσα λεφτά? Δώστε και σε κανέναν άνθρωπο. Τι χρειάζεται? Η φαντασία είναι γι' αυτό ότι είμαι πλούσιος, ότι είμαι αυτό κλπ. Τι κάνουν οι πλούσιοι, τίποτα δεν κάνουν. Λοιπόν, είπαμε για το τι λέγεται θεολόγος ο Ιωάννης. Προχωρήσαμε. Δεν είπαμε για τους τρεις πειρασμούς, έχουμε πει σε άλλη εκπομπή. Είπαμε για εκείνους που δεν πιστεύουν στον Θεό, να τους αφήσουμε ήσυχους, αλλά να τους πούμε όποιό μας, να τους κάνουμε μια διδασκαλία, δηλαδή όσο μπορούμε. Και αν δεν ακούνε, δεν πειράζει, σιγά σιγά, βλέποντας εμάς και τις πράξεις μας, όχι πολλά λόγια. Ο άνθρωπος, ξέρετε, δεν παίρνει από λόγια, παίρνει από μάτια. Βλέπει, είδες το παιδί πως σε βλέπει, με την κούνια, σε παρατηρεί. Παρατηρεί ο άνθρωπος, είναι παρατηρητικό όν και μιμητικό και παρατηρητικό όν. Αν δει το καλό κάπου, μπορεί να το μιμηθεί και το κακό μιμείται. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Αυτή είναι η εντολή. Να κάνετε τα καλά έργα και να μιλάτε για αυτά. Όχι μόνο να μιλάτε, αλλά να τα κάνετε. Οποιόν λέει και διδάσκωνε. Μέχρι εδώ λοιπόν για σήμερα. Και να πω και αυτό που μου είπε προχτές κάποιος και το ξέρω παλιά, αλλά το ξέχασα να το λέω. Ο άθεος λέει, οι άθεοι, όταν πέφτει το αεροπλάνο, κάνουν το σταυρό τους. Και όταν πέφτει το αεροπλάνο, κανένας δεν είναι άθεος. Όλοι κάνουν το σταυρό τους τότε. Όχι μόνο να τον κάνουμε μόνο όταν πέφτει το αεροπλάνο ή όταν βρισκόμαστε σε ένα βάγιο, αλλά να τον κάνουμε κάθε μέρα. Η ζωή είναι μια θάλασσα. Λοιπόν, με το σταυρό θα πάμε μπροστά. Και με την προσευχή θα πάμε μπροστά και με την πίστη μας στον Κύριο θα πάμε μπροστά.
Τα εύχομαι όλα αυτά καλά για σας και για όλους μας. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.